Έλα, ο Αγγελίδης λέει ξεκινούμε μάλλον. Μετά από... Ξεκίνησε για να μου ξεκινά. Μετά από επίμονες προσπάθειες εντοπίστηκε σήμερα εδώ στην Κοκκινηλίνη, στο δυτικό μέρος, μία βαλίτσα η οποία φαίνεται εκ πρώτης όψεως να υπάρχει ανθρώπινη σωρός η οποία βρίσκεται σε κατάσταση αποσύνθεσης. Έγινε επίσης αυτοψία από τους ιατροδικαστές. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να σημειωθεί είναι ότι αναλύνοντας το χρόνο από την αρχή μέχρι σήμερα, ότι είναι μία πολύ σημαντική εξέλιξη στην υποδιερεύνηση υπόθεση. Θα ακολουθήσουν όλες οι ενδεδειγμένες εξετάσεις και έρευνες όσον αφορά την εξακρίβωση της ταυτότητας. Και βεβαίως υπάρχουν κάποιες υποψίες, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα γίνουν οποιασδήποτε άλλες αναφορές, ως επίσης και αναφορές που να οδηγούν σε λεπτομέρειες το πώς έχει εντοπιστεί αυτή η ανθρώπινη σωρός. Πέραν αυτής της εξέλιξης, είναι σημαντικό να τονίσουμε για ακόμα μια φορά τις προσπάθειες που γίνονται γενικότερα από όλους, αρχίζοντας από την ανακριτική ομάδα. Μια πολύ σοβαρή υπόθεση με ένα μεγάλο όγκο ανακριτικού έργου, μεταξύ άλλων έχουν ληφθεί πέραν των 600 καταθέσεων, μεγάλος αριθμός τεκμηρίων και βεβαίως σημαντικές οι έρευνες που έχουν γίνει εδώ από όλους σε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία, άλλες αρμόδιες υπηρεσίες και πρόσωπα. Και σήμερα υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα, κάτι το οποίο είναι σημαντικό και βεβαίως αυτή η εξέλιξη θα αξιολογηθεί περαιτέρω με τις υποδιερεύνηση εξετάσεις, έχοντας υπόψη ότι προστίθεται ακόμα μία μαρτυρία σε σχέση με την υπόθεση αυτή. Έπειτα και από αυτήν την εξέλιξη, αλλάζοντας οι σχεδιασμοί της αστυνομίας, δηλαδή τι θα γίνει στο δικαστήριο την Πέμπτη, θα πάμε για διάταγμα? Εκείνο το οποίο μπορώ να πω από τις μέχρι τώρα εξετάσεις και αυτόν είχε αποφασιστεί από πριν, αναμένεται όπως με τη λήξη του σχετικού διατάγματος να ζητηθεί ανανέωση της κράτησης του υπόπτου για ακόμα ένα διάταγμα και βεβαίως αυτό είναι κάτι το οποίο μελετούν οι ανακριτές. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να σημειωθεί είναι ότι έχει γίνει μια πολύ προσεκτική δουλειά ως προς τις εξετάσεις και έρευνες, αξιολογώντας όλα τα στοιχεία και τις καταθέσεις στη βάση των αδικημάτων και θα προχωρήσουμε έτσι ώστε η υπόθεση αυτή να ολοκληρωθεί στη βάση αυτών των στοιχείων και θα παραπέψω όσον αφορά τις λεπτομέρειες και το μαρτυρικό υλικό στη μαρτυρία του υπευθύνου των ανακρίσεων κατά το δικαστήριο που έχει αναφερθεί επανειλημμένα και εκτενώς ως προς τις εξετάσεις που έχουν γίνει και το πολυδιάστατο και των μεγάλων όγκων των ακριτικού έργου. Άρα ολοκληρώθηκαν οι έρευνες στην Κόκκινη Λίμνη, στρέφονται πλέον τα βλέμματα στην Λίμνη Μεμή? Θα συνεχιστούν οι έρευνες στην Λίμνη Μεμή, βεβαίως κάτι το οποίο ήταν προγραμματισμένο. Και εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ως προς τις έρευνες στις συγκεκριμένες περιοχές υπήρχαν συγκεκριμένοι σχεδιασμοί και προγραμματισμός το πώς θα προχωρούσαμε, λαμβάνοντας υπόψη ουσιαστικά μεταξύ άλλων δύο ουσιαστικούς παράγοντες. Το βαθμό δυσκολίας και τα θέματα επικινδυνότητας, κάτι το οποίο έχει αναφερθεί επανελειμμένα και από άλλους και εδώ από το Διευθυντή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Είχε κάποια διαφορά η σημερινή βαλίτσα, δηλαδή ως προς τον τρόπο που εντοπίστηκε, που ήταν η σωρός που ήταν μέσα στη βαλίτσα από τις άλλες δύο? Καταγράφονται, αν θέλετε, οι οποιασδήποτε περιγραφές και λεπτομέρειες είναι κάτι που αφορά τον ακριτικό έργο. Γι' αυτό δεν θα εισερθώ στις λεπτομέρειες και αυτό είναι καθαρά θέμα των ανακρίσεων. Όμως αυτά τα οποία καταγράφονται, αντιλαμβάνεστε, θα συνδεθούν και με τις υπόλοιπες μαρτυρίες και γενικότερα με το μαρτυρικό υλικό και είναι, όπως έχω πει, επιπρόσθετη μαρτυρία σε αυτόν το οποίο εξετάζεται σε μια αρκετά σοβαρή υπόθεση. Στην τάξη μελετώνται τα ηλεκτρονικά και άλλα δεδομένα. Έχουν προκύψει οποιαδήποτε σημαντικά νεότερα στοιχεία από αυτά? Η συμβολή του γραφείου ηλεκτρονικού εγκλήματος ήταν και παραμένει σημαντική. Βεβαίως και συνεχίζονται οι οποιασδήποτε εξετάσεις. Δεν έχει κάτι το οποίο μπορεί να ανακοινωθεί. Και
Ο στόχος της αστυνομίας και της ανακριτικής ομάδας που εργάζεται εδώ και αρκετόν καιρό, αρκετές ώρες, είναι να παρουσιαστεί υπόθεση στο δικαστήριο, έτσι ώστε να υπάρχουν όλα εκείνα τα στοιχεία και μαρτυρίες. Και έχω αναφέρει προηγουμένως και έχει σημασία ότι ο αριθμός 600 και πλέον καταθέσεων λέει πολλά, μεταξύ άλλων, ως προς τη διερεύνηση ενός εγκλήματος το οποίο μας έχει απασχολήσει και γενικότερα την Κυπριακή κοινωνία για αρκετό χρονικό διάστημα. Ναι. Μάλιστα. Επιστρέφω.